Okay, so, πριν λίγο καιρό τελειώσαν τα qualifiers για το World Cup στο Fortnite, αλλά εγώ πρόλαβα μόνο να παίξω στο τελευταίο Duos Qualifier, και αφού κατάφερα να κάνω μια τρύπα στο νερό, ξενέρωσα και βαρέθηκα το competitive Fortnite και το Fortnite γενικά, και τώρα μετά από 2 μήνες, είμαι εδώ έτοιμος να κάνω ένα βίντεο στο παιχνίδι που ποτέ δεν πάβει να είναι διασκεδαστικό, Roblox. Okay, όχι, θα παίξουμε Minecraft. Αλλά όντως τώρα τελευταία άρχισα να ξαναπαίζω Minecraft, άρχισα να ξανασχολούμαι και να διασκεδάζω παίζοντας Minecraft, επειδή άρχισα ένα Skyblock co-op με 2 φίλους μου. Και όταν λέω Skyblock εννοώ το Hypixel Skyblock, σε αυτό το server το Skyblock, και όχι το κανονικό το old school Skyblock που αρχίζει από ένα κομμάτι dirt. Ένα νησί που είναι 5 blocks και το κάνεις ένα γιγάντιο νησί στο τέλος. Ξέρω εγώ, το αναπτύσσεις όσο μπορείς με cobblestone and stuff. Και εγώ άρχισα να παίζω και Skywars και Bedwars στο Hypixel και πέρναγα πολύ ωραία, οπότε αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο. Επειδή θυμήθηκα εχθές πως έχω ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο έχω πάλι 2 μήνες να κάνω βίντεο. Οπότε νομίζω θα ήταν λίγο καλή ιδέα να... ξέρω εγώ, να ανεβάζω ένα βίντεο μία φορά το δίμηνο. Δεν ήμουν ποτέ πολύ καλός στα Skywars, αλλά σίγουρα τώρα έχω βελτιωθεί πολύ από το παρελθόν. Όμιτζι, το spawn loot εδώ πέρα ήταν πολύ άσχημο. Anyway, θα πουσάρω αυτόν εδώ τον τύπο, επειδή έτσι κι αλλιώς αυτό το παιχνίδι δεν έχει καμία ελπίδα. Οπότε δεν με νοιάζει καθόλου βασικά. Hop. Bye bye. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε δεν είμαι και τόσο καλός στο PvP. Αλλά δεν έχει καμία σημασία επειδή το Skywars... It's all about the loot, man. It's all about the loot. You don't even have to be good at PvP to win. Και εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω το loot, οπότε μάλλον πέθανα. Επειδή δεν είναι και τόσο καλό combination να είσαι άσχετος στο PvP και να μην έχεις καλό loot. Α ναι, επίσης λαγκάρω υπερβολικά πολύ. Επειδή οι servers του Hypixel ήταν πάντα στην Αμερική και δεν υπάρχουν European servers, which is just great, man. I love it. Oh shit. Νάτο, νάτο, οκ, okay, ναι. Οκ, okay, man. Οκ, okay, αλλά πρόσφατα έμαθα πως υπάρχουν και perks στο Skywars. Αυτό δεν το ήξερα παλιά, νόμιζα πως ήταν, ξέρω εγώ, competitive το Skywars, νόμιζα πως είναι skill based. Ο πιο γρήγορος νικάει, ο πιο γρήγορος να ρασάρει στο mid νικάει. Πιο καλός παίχτης, ο πιο έμπειρος και άξιος. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Για παράδειγμα τώρα εγώ έχω full diamond armor από το νησί μου, από το spawn island. Το οποίο είναι OP για spawn loot. Και απλά θα ρασάρω αυτό το δίπλα και θα τον πετάξω από το cliff επειδή δεν προσέχει τίποτα. Και δεν πήρα το loot του επειδή έπεσε κάτω. Πολύ ωραίο. Τώρα θα ρασάρω εκείνο τον τύπο. Nope, not gonna survive that, bro. Sorry. Okay. Και πόσο ακριβώς έχουν μείνει 5 παίχτες ακόμα, δεν έχω ιδέα. Απλά στα άλλα maps πεθαίνουν πολύ πιο γρήγορα, ξέρω εγώ. Σε αυτό το map συγκεκριμένα, ποτέ δεν τους βλέπω να πεθαίνουν γρήγορα. OMG, είναι πολύ risky για μένα να κάνω αυτό το bridging strategy για να το πάω πιο γρήγορα. Επειδή δεν το έχω πρακτισάρει πολύ. Okay, goodbye, goodbye. Goodbye, my friend. Όχι ρε, έχει και pearls. Okay, bye bye, GG. Okay, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα νικήσουμε ένα match. Πα-π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 α. 15 seconds ακόμα. Who cares? I'm Barry Allen! Φοράει armor. Excuse me. Κάτσε, νίκησα. Βλέπετε, κάποια Skywars games. Γενικά βασικά τα Skywars στο Hypixel είναι πολύ περίεργα. Κυρίως επειδή λαγκάρουμε ας πούμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, επειδή έχει μόνο αμερικάνικους σερβερ το Hypixel, είναι λίγο χύμα τα matches, είναι ό,τι να είναι. Θέλει πολύ effort να πάρεις, ξέρω, βάζεις πολύ effort για να πάρεις ένα victory, και το game που νικάς είναι το πιο ό,τι να είναι game, ξέρω εγώ, νικάς με το πιο unexpected τρόπο ας πούμε.
Κάπως αυτός δεν κατάφερε να με ρίξει μέσα στο void. Δεν ξέρω πώς, αλλά κάπως έγινε. Don't mind if I do. Oh shit. Τα λέγαμε. Stop. Oh shit. Μου έβγαλε τέτοιο. Παπ, εδώ πέρα δεν με βλέπεις. Ου. Give me them apples, boy. Εγώ δεν έχω καν comparable loot. Το loot μου δεν έχει καμία σχέση με αυτού του absolute beast. Ναι! Άντε, γεια! Τώρα έχει σχέση. Oh, shit. No! Shit! Γιατί! Παπ. Έλα ρε, γιατί πήδηξε εκεί. Τι είναι αυτά τα games? Κάνω την καλύτερη μου προσπάθεια να το ρίξω κάτω και στο τέλος αυτό που τον ρίχνει είναι ο ίδιος. Αλήθεια, μπρο. Αλήθεια. Και αυτό ακριβώς εννοώ όταν λέω ότι τα πιο random games νικάς. Εκείνο το game δεν χρειαζόταν... Εκείνο το game δεν έπρεπε καν να το νικήσω. Δεν το άξιζα. Δεν είχα ρασάρει αρκετά γρήγορα και δεν είχα καν το loot. Απλά νίκησα επειδή ο τύπος αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και αυτός και ήταν AFK. Free head! Yeah, boy! Oh, okay. Αυτός δεν είχε καν armor. Very nice. Έχω 5 arrows. Hey, op. Τι κάνεις εσύ? No, what the fuck, αυτόν έκανα knockback. Πώς με χτύπησε πρώτος? Oh. Okay. Το άλλο τσες τι θα έχει, ξέρω εγώ, dirt. Α, είχε ένα shot. Okay. OMG! Oh shit, έχουμε ένα hacker στο lobby. Nice, very nice, GG. Holy shit, έκανε και teleport, OMG. Okay, θέλω να το κάνω spectate αυτόν. Να δω τι θα κάνει. Holy shit, OMG. Είναι τρελός. Είναι ο πιο απίστευτος παίχτης που έχω δει ποτέ στο παιχνίδι. Κοίτα τον τι κάνει, OMG. Κοίτα πόσο γρήγορα χτίζει. Κοίτα τα edges του. Κοίτα τα 90s, holy shit. OMG, μπορεί να περπατήσει στον αέρα. Είναι ο Ιησούς του Minecraft. Μπορεί να περπατήσει πάνω σε objects που δεν μπορούν να περπατηθούν. Δεν ξέρω τι λέω, δεν βγάζει νόημα η πρόταση που λέω. Αλλά δεν έχει νόημα επειδή ούτε ο τρόπος που περπατάει αυτός δεν βγάζει νόημα. Ο τύπος δεν τον νοιάζει τίποτα. Έχει τον κλάρει όλα τα hacks του παιχνιδιού, δεν τον νοιάζει τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Κοίτα τον, κοίτα τον, δεν τον νοιάζει τίποτα. Okay. Καμιά φορά αναρωτιέμαι ας πούμε. Έχει πλάκα να χρησιμοποιείς hacks? Επειδή ξέρω εγώ, όταν νικάς Skywars Games παίρνεις ένα satisfaction, ξέρω εγώ, επειδή νιώθεις ότι έχεις καταφέρει να νικήσεις τους άλλους παίχτες με το skill σου. Και τι συμβαίνει? Με εκπλήσει που ο τύπος δεν έφαγε insta-ban δηλαδή. Αλλά ναι, αυτό που έλεγα τέλος πάντων σχετικά με τα hacks είναι ότι δεν καταλαβαίνω πως μπορείς να παίρνεις καλά όταν μόνο νικάς. Νικάς συνέχεια και νικάς μόνο επειδή έχεις hacks. Και το ξέρεις, δεν... πως το λένε, δεν πιστεύω πως εγώ δηλαδή άμα χρησιμοποιούσα hacks θα παίρναγα ωραία. Επειδή απλά
δεν θα σήμαιναν τίποτα τα wins που θα έπαιρνα για μένα. Δεν θα με ευχαριστούσαν επειδή δεν θα ήταν τίποτα σημαντικό. Απλά, α, έπαιξα με hacks, νίκησα πάλι. Εντάξει, το σύνηθες. Αυτός εδώ ο τύπος νομίζει ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό. Αυτό νομίζει. Γεια σου. Okay. Προφανώς μπορείς να κάνεις one shot στο Skywars, ενώ ο άλλος έχει full armor. Δεν το ήξερα αυτό. Αλλά anyway, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, μπορώ να συνεχίσω τα Skywars vids, ή μπορώ να κάνω και Bedwars βίντεο. Μπορώ να κάνω Skyblock με τους άλλους τους φίλους μου που παίζουμε co-op. Αλλά αυτό εξαρτάται φυσικά από το άμα θέλετε να δείτε Minecraft. Πάντως εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ παίζοντας αυτά τα games και κάνοντας record. Οπότε ελπίζω φυσικά και εσείς να διασκεδάσετε με αυτό το βίντεο. Οπότε άμα θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο, κάντε ένα like. Γράψτε ένα comment κάτω άμα θέλετε να μου πείτε οτιδήποτε σχετικά με το βίντεο. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι άμα θέλετε να δείτε και άλλο τέτοιο content. Και αυτά. Anyway, peace.